ζεσταίνοντα εκ νέου τα νερά στην ανατολική Μεσόγειο με ασκήσεις ένθεν κακήθεν να διεξάγονται παράλληλα την ίδια χρονική περίοδο. Από πλευρά Κύπρου, είχαμε τη διεξαγωγή τη Πολιεθνική Άσκηση Νέμεση 2021, με σκοπό, σύμφωνα με δηλώσει του Κύπριου Υπουργού Άμυνα, την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτη ανάγκη όπω αντιτρομοκρατικέ επιχειρήσει, έρευνα και διάσωση, ρήπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντο εντό τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κύπρου με πηξίδα τη υποχρεώσει τη, που απορρέουν από το Διεθνέ Δίκαιο, καθώ και το υψηλό αίσθημα ευθύνη έναντι τη διεθνού κοινότητα και τη περιοχή μα. Στην ασκή είχαν προσωπικό και μέσα από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ιταλία. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε κάτι εξόχω σημαντικό για το μέλλον, αφού ότι η συμμετοχή των εν λόγω χωρών στην άσκηση σηματοδοτεί την ενιαία αντιμετώπιση του σε σχέση σε προκλήσει που θα δεχθεί κάποια εξ αυτών από τουρκική πλευρά, αναφορικά με γεωτρήσει που θα διεξάγουν σε οικόπεδα εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ μελλοντικά. Σημειωτέων ότι το χώρο των γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ θα ξεκινήσει η Αμερικανική Πετρελαϊκή Εταιρεία ExxonMobil και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν χρονικά η Γαλλική Total και η Ιταλική Eni. Η Τουρκία στην παρούσα φάση αντιδρά με δύο τρόπου. Ο πρώτο είναι λεκτικό με άκρο επιθετικέ δηλώσει κατά καιρού στον Ερντογάν, Υπουργού Άμυνα Υπουργού Εξωτερικών, Μπαχτσέλη και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά και αποστράτων Τούρκων αξιωματικών που εμφανίζονται σε τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση, και ο δεύτερο είναι με εντατικοποίηση των στρατιωτικών ασκήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία διεξάγει τώρα την άσκηση Ανατολική Μεσόγειο 2021. Οι παρατηρητέ και οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν για την άσκηση στο αποβατηγό TCG Bayraktar, που είναι αγκυροβολημένο στην αυτική βάση Axsaz πλησίων της πόλης της Μαρμαρίδας. Στην ενημέρωση ο Τούρκος αντιπληγαρχός Τζουνέιτ Ταλάιμαν είπε ότι σκοπός της άσκησης που θα διεξαγάγει η διοίκηση ναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο από την 1η μέχρι τις 12 Νοεμβρίου είναι η δοκιμή με βάση ένα γενικό σενάριο των μεθόδων ανθρωπιστικής βοήθειας και επέμβασης σε φυσικές καταστροφές με μια πολυεθνική κοινή δύναμη και τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Στην άσκηση παίρνουν μέρο 35 πλοία και 5.000 άτομα από 10 χώρε, είπε ο αντιπλήρχο Ταλάιμαν. Ανέφερε επίση ότι ο στόχο τη άσκηση είναι η παρακολούθηση τη ετοιμότητα τη τουρκική ειδική ναυτική δύναμη, η οποία σχεδιάζεται να αναλάβει ένα σημαντικό και αξιοσέβαστο καθήκον, όπω η διοίκηση ναυτικών στοιχείων τη δύναμη ταχεία αντίδραση του ΝΑΤΟ, ΝΙΑΡΕΦ, και πρόσθεσε πω στην άσκηση συμμετέχουν 11 παρατηρητές από τον Παχρέιν, το Ιράκ, την Ιορδανία, τη Λιβύη, την Ιγυρία, το Πακιστάν, το Ομαν και την Ουκρανία. Είναι δεδομένο ότι κανεί πλην Τουρκία δεν επιδιώκει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και για το λόγο αυτό η Άγκυρα έχει προσκαλεστεί από Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ να μετέχει στον East Med ανεπιτυχώ, αφού συναντά την άρνηση του Ερντογάν, ο οποίο εμένει στο ιδεολόγημα τη γαλάζια πατρίδα. Η αντίδραση τη Τουρκία αναμένουμε να είναι η παράλληλη γεώτρησή τη σε άλλο τμήμα τη Κυπριακή ΑΟΣ από εκείνο που θα διεξάγουν γεωτρήσει οι Αμερικανική Exxon Total, Any, για λογαριασμό τη Κύπρου. Νωρίτερα από αυτό, αναμένουμε κατακόρυφη αύξηση τη ένταση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, αφού η Τουρκία θα επιχειρήσει με πολεμικά τη πλοία να μπλοκάρει τη διαδικασία από την γαλλική και ιταλική εταιρεία που προαναφέραμε, οπότε και θα βρεθεί αντιμέτωπη με αεροναυτικέ δυνάμει των εναλλογοχώρων, προσδοκώντα την υπαναχώρησή του. Για να αποφευθεί τέτοια πιθανότητα, ένα σίγουρο δρόμο υπάρχει. Η δημιουργία Task Force στην Κρήτη με αεροναυτικά μέσα και δυνάμεις των χωρών που μετήχαν στην άσκηση NEMESIS 2021. Ελλάδα και Κύπρος επιμελώς αποφεύγουν να έρθουν σε συμφωνία για τις ΑΟΣ τους, κάτι το οποίο θα έλυνε ουσιαστικά το πρόβλημα εφαρμόζοντας κατά γράμμα το χαρτί της Ευήλης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.